συζητήθηκαν τα προβλήματα των αγροτών όσον αφορά τον νομό Σερών, τα οποία είναι περίπου ομοιάζουν με τα άλλα των άλλων, των όμορων νομών. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά. Θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή ο αγροτικός κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα και αναφέρουμε κυρίως στο κόστος της ενέργειας, του πετρέλαιου, όσον αφορά τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν παραγωγή, γιατί καταλαβαίνετε όλα έχουν φύγει ψηλά. Αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακυλήσουν στους πελάτες όπως μπορούν να κάνουν κάποιες άλλες τάξεις. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Θέλουμε την κοινωνία δίπλα μας και η συμβουλή δική μου είναι να έχουν μαζί τους την κοινωνία, γιατί τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να είναι πέρα και απέναντι στην κοινωνία. Και αυτό αναφέρομαι στις κινητοποιήσεις, δηλαδή να είναι τέτοιου είδους κινητοποιήσεις που η κοινωνία να είναι μαζί τους. Ελπίζω και εύχομαι η κυβέρνηση να έχει απαντήσεις. Είναι δίκαια τα αιτήματά τους όσον αφορά ένα μεγάλο βαθμό και πιστεύω ότι θα υπάρχει απάντηση θετική από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς περισσότερο η θέση δικιά μας είναι να ενημερωθούμε για τα προβλήματα των αγροτών. Φυσικά ήταν καλό που έγινε σύσκεψη και συμμετείχαν όλοι οι φορείς, δήμαρχοι, βουλευτές κτλ. Γιατί ο νομός Σερών είναι αγροτικός νομός. Και ειδικά ο Δήμος των Σερών, ως Μητροπολιτικός Δήμος, η οικονομία επηρεάζεται συνολικά από το αγροτικό κομμάτι. Πέρα από τα όποια ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν το Δήμο Σερών, όπως αγροτικές οδοποιίες, κάποια αντλιοστάσια κτλ., την άρδευση, και αυτά είναι θέματα που θα ενημερωθούμε και ιδιαιτέρως ως Δήμο Σερών για ό,τι αφορά τη δική μας περιφέρεια, είναι σημαντικό η κοινωνία, επειδή το πρόβλημα είναι συνολικότερο και μάλιστα είναι και πανευρωπαϊκό μετά από πάρα πολλά χρόνια σε διεκδικήσεις αγροτών. Είναι σημαντικό να είναι η κοινωνία, όλη η κοινωνία δίπλα, γιατί πραγματικά και η χώρα μας, αλλά πόσο μάλλον ο νομός μας, στηρίζεται βασικά στο αγροτικό εισόδημα και οι νέοι αγρότες, για να μείνει κόσμος στον τόπο και νέοι, πρέπει να βοηθηθεί. Νομίζω ότι είμαστε ένα και το αυτό, οι Δήμοι μαζί με τους αγρότες, γιατί μιλάμε για την Ήπειρο, η οποία κυρίως αποτελείται από αγροτικό πληθυσμό, μόνο από τον πρωτογενή τομέα. Μιλάμε για ένα Δήμο Νέα Ζύγνης, όπου εκεί νιώσαμε και με την εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας και την εγκατάλειψη της Ήπειρου. Ο πληθυσμός είναι πλέον γερασμένος πληθυσμός. Οι επιδοτήσεις όσο αφορά και ήταν αυξημένες μέσα από τον καπνό. Υπάρχει μείωση ευθύνου σε κατάσταση πληθυσμιακή, υπάρχει και ευθύνου σε κατάσταση οικονομική. Σήμερα συζητήθηκαν εδώ με τους αγρότες όλα τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν. Οι Δήμοι είναι κοντά στους αγρότες, ο Δήμος Νέα Ζύγνης είναι κοντά στους αγρότες, τους στηρίζει και μέσα από έργα υποδομής. Διεκδικήσαμε και παλέψαμε να μπορέσουμε το πέμπτο αρδευτικό να είναι ένα έργο το οποίο θα είναι εμβληματικό για το Δήμο Νέα Ζύγνης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και θεωρούμε ότι μέσα στο 2024 θα είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί. Είναι ένα έργο εμβληματικό το οποίο θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, θα στηρίξει τον αγρότη που παράγει. Θα μείνουν και αγρότες για να παράξουν. Σίγουρα πρέπει να μείνουν αγρότες για να παράξουν. Και αυτό κάνουμε και εμείς από την πλευρά του Δήμου. Στηρίζουμε όσο μπορούμε τον αγροτικό κόσμο, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα και με έργα. Ήδη έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έργο το οποίο ήδη υλοποιείται. Είναι αγροτική οδοποία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και άλλα 500 χιλιάρικα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία υλοποιούνται. Και πάλι από το αγροτικής ανάπτυξης 2,2 εκατομμύρια έργο αντικατάσταση μικρών αρδευτικών δικτύων. Προχωρούμε στην αντικατάσταση του αρδευτικού δικτύου Γαζόρου και Αγίου Χριστοφόρου, το οποίο ήδη έχει δημοπρατηθεί και είναι στην εξέλιξη της δημοπράτησης. Οι αγρότες της επάλξης, εμείς είναι καθήκον μας να τα μεταφέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Άλλωστε θέλει επαναδιαπραγμάτευση νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό το βλέπουμε, το βιώνουν οι αγρότες, έχουν μείωση των δικαιωμάτων μέχρι και 20%, το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, το αγροτικό πετρέλαιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τιμές σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Το νέο νομοσχέδιο δυστυχώς φέρνει πολλαπλά προβλήματα σε ό,τι αφορά και τα κτηνοτροφικά πάρκα, σε ό,τι αφορά και τις αλλιευτικές και
και κτηνοτροφικές άδειες. Άρα λοιπόν οι αγρότες όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι κτηνοτρόφικοι αλλοίς, πρέπει να κάνουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Αυτό μαρτυρά και η Ευρώπη, αλλά πρωτίστως οι Έλληνες αγρότες, οι οποίοι βάλλονται ακόμη περισσότερο με βάση όλα αυτά τα οποία έρχονται τα επόμενα χρόνια για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία πραγματικά τους στερεί το δικαίωμα να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς στην Ήπεθρο. Το συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι πρέπει να γίνει μια στοχευμένη συζήτηση και να κατατεθούν προτάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο και όλοι μαζί οι φορείς να προσπαθήσουν να δώσουν την λύση. Οι Γεωργοί από την πλευρά τους αποφάσισαν ότι την επόμενη Παρασκευή στις 26 του μηνός θα κάνουν ένα πανσεραϊκό συλλαλητήριο εδώ έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Σέρων και από εκεί και πέρα θα δουν τις κινήσεις που θα κάνουν. Δεν υπάρχει περιθώριο για να μην καταστρώσει η κυβέρνηση ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου, γιατί είναι εθνικό ζήτημα. Δεν είναι μόνο η επιβίωση του αγροτικού κόσμου, είναι και η κοινωνική συνοχή που πρέπει να υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια, που βλέπουμε σήμερα το δημογραφικό πρόβλημα και την ερημοποίηση της ελληνικής περιφέρειας. Από την άλλη την πλευρά, σε αυτή τη συγκυρία με τους Ευρωπαίους αγρότες, να βλέπουμε να διεκδικούν τι. Να διεκδικούν αυτά τα οποία είχαν, ας πούμε, για το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο εκεί ήταν αφορολόγητο. Εδώ το πληρώνουν 100% οι Έλληνες αγρότες, με τιμές των αγροτικών προϊόντων πολύ χαμηλότερες, αλλά υπάρχει φτωκοποίηση στον αγροτικό κόσμο και δεν θα μπορεί να παράξει από εδώ και πέρα. Τα προβλήματα είναι γνωστά, το κόστος παραγωγής, η ΚΑΠ, η διαχείριση από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως αυτά τα χρήματα έχουν κατανεμηθεί στους αγρότες, επιβάλλεται εδώ και τώρα να γίνει επαναδιαπραγμάτευση από την κυβέρνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που κατέθεσαν μέχρι το 2027 και παράλληλα να ανοίξει ένας διάλογος με όλο τον αγροτικό κόσμο για τη νέα ΚΑΠ που θα γίνει από εδώ και πέρα. Ως Πανσεραϊκός Αγροτικός Σύλλογος, μετά τη Γενική Συνέλευση, βγάλαμε ένα ψήφισμα το οποίο το καταθέσαμε στον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, όπου ζητούσαμε να γίνει μια ευρεία σύσκεψη με τους βουλευτές, δημάρχους και όλους τους τοπικούς φορείς εμπλεκόμενους, με τους οποίους θα ενημερώναμε την κατάσταση την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στον αγροτικό τομέα, η οποία δεν είναι καθόλου καλή. Οικονομικά τουλάχιστον δεν είναι καθόλου καλή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα οικονομικό και στην περαιτέρω η οικονομία του νομού Σερών, μιας και είμαστε αγροτικός νομός. Θα υπάρξουν μια σειρά στο μέλλον συναντήσουν με υπόλοιπους φορείς, τους οποίους όπως είναι ο Εμπορικός Σύλλογος, ο ΕΒΕΣΟ, τους οποίους θα ενημερώσουμε για τις παραπέρα κινητοποιήσεις τις οποίες έχουμε σκοπό να κάνουμε. Τώρα, στη σημερινή σύσκεψη, ενημερώσαμε για τα όσα θέματα και προβλήματα έχει ο αγροτικός τομέας. Νομίζω ότι καλύψαμε σχεδόν τα πάντα. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το 100%, γιατί στον αγροτικό τομέα υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, άλλοι τα προβλήματα εδώ και χρόνια. Πραγματικά πριν από 30 χρόνια φτιάχναμε κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ στους δρόμους και σήμερα ερχόμαστε να ξανακάνουμε κινητοποιήσεις, να διεκδικήσουμε αιτήματα τα οποία υπήρχαν και πριν 30 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα και σε όλα αυτά τα άλλοι τα προβλήματα έρχονται να προσθεθούν η νέα ΚΑΠ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η δυσλειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα έπρεπε ήδη να αντιμετωπιστεί με γρήγορο τρόπο. Υπάρχει εδώ πέρα μια κολλησιεργία, βλέπουμε, από πλευράς Υπουργού, ο οποίος προσπαθούσε επί καιρό αρκετό να πάψει τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραιτηθεί. Δεν παρετούνταν. Τέλος πάντων, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου έπρεπε ήδη να τρέξουν πάρα πολλά πράγματα. Το συλλαλητήριο την Παρασκευή είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως αποφασίστηκε, συναποφασίστηκε την προηγούμενη Κυριακή στη Σύνδο, όπου θα οι αγρότες είπαμε ότι θα κάνουμε συλλαλητήριο, θα διαμαρτυρηθούμε σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ταυτόχρονα την Παρασκευή και αμέσως μετά ο στόχος θα είναι η αγρότικα της Θεσσαλονίκης σε ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο που πρέπει να συμμετέχουμε όλοι αν θέλουμε να κερδίσουμε. Καταρχήν η σύσκεψη σαν σύσκεψη ήταν πάρα πολύ καλή, σε ένα πολύ καλό πολιτισμένο πνεύμα και πολύ και κλίμα και πολύ περισσότερο με έναν τεράστιο προβληματισμό. Δεν θα ήθελα να ξαναναφερθώ σε αυτά που ανέφερε και ο πρόεδρος. Φαντάζομαι ότι ανέλησε και έδωσε καθαρά το στίγμα, το μεγέθος και το προβλήματος. Εγώ όμως μίλησα και αυτή τη στιγμή δεν κυριολεκτώ, αλλά ακριβολογώ. Μιλάω για όλευρο.
Μετά λοιπόν και την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, με τη νέα της μορφή, μιλάω συγκεκριμένα για το δικό μας νομό, γιατί η ΚΑΠ φέρνει ακόμη με τον τρόπο που εφαρμόζεται και διχασμό στις τάξεις των αγροτών, υπό την έννοια ότι επικροτούνται οι φτωχές, κατά κάποιο τρόπο οι μειονεκτικές, οι μη παραγωγικές δραστηριότητες, εν αντιθέσει με τον νομό μας, που είναι μια καθαρά, έτσι ένας καθαρός νομός παραγωγικός με εκτατικά δυναμικά προϊόντα. Και όπως ανέφερα λίγο πριν, ο όλευρος θα έχει επέκταση σε μια ολόκληρη οικονομία εδώ στο νομό μας. Η κινητοποίηση ήδη έχει ξεκινήσει, για να προλάβω το δικό σας ερώτημα. Γιατί και αυτό που γίνεται σήμερα κινητοποιούμαστε. Το γεγονός ότι πλέον καθόμαστε, συζητάμε, μπαίνουμε σε έναν διάλογο για το πώς από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να πορευτούμε από κοινού για την οποιαδήποτε ανατροπή μπορεί να έρθει που επιβάλλεται να έρθει, είναι μια μορφή κινητοποίηση. Απλά θα εξελίσσεται διαφορετικά όσο περνάει ο καιρός, με χρονοδιάγραμμα όπως ανέφερα για τις 26 του μήνα, που για μένα είναι πολύ δυνατό μήνυμα, γιατί τα μηνύματα πρέπει να είναι καθαρά και πολιτικά, σε συστήματα και όχι μόνο σημαία κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι μιλάμε για διαχρονικές παθογένειες πολλών δεκαετιών. Ανέφερα λίγο πριν και αξίζει να τα ακούσουν, μια και θα μας ακούσουν και οι φίλοι αγρότες και άλλοι αυτοί που σήμερα δεν θα ήταν εδώ. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ως συνεργό αγρότη. Από το 2009, όταν και εγώ για πρώτη φορά βγήκα στις κινητοποιήσεις. Φανταστείτε ότι είχαμε τότε βάλει ένα μήνυμα της βιωσιμότητας και μιλούσαμε τότε για 75 έως 90 ευρώ δικαίωμα στις δικές μας εκτατικές καλλιέργειες και με ένα αγροτικό πετρέλαιο 50 με 60 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν σήμερα που μιλάμε για 20 ευρώ δικαίωμα με εφαργή της νέας ΚΑΠ, έτσι, και βγαίναμε και οργώναμε σημειωτέο δρόμο τότε, έτσι, με την καλή έννοια κινητοποιούμαστε. Φανταστείτε λοιπόν σήμερα με 20 ευρώ δικαίωμα, με ένα πετρέλαιο στις τάξεις από το 1,60 μέχρι και τα 2 ευρώ που είχαμε, τι θα πρέπει αυτός ο κόσμος να κάνει. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχει έλθει η πλήρη πτωχοποίηση, δεν υπάρχει άλλο βήμα πίσω. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι το μοναδικό μέτρο που μας μένει είναι στο να βγούμε έξω, να παρατάξουμε καταρχήν, όχι τα κορμιά μας, την παρουσία μας, τα προβλήματα, βάζοντας το θέμα το αγροτικό σε ένα ζήτημα υψής σημασίας, όχι μόνο για τον αγροτικό κόσμο, για μια ολόκληρη κοινωνία. Και μια και μιλάμε για τοπική κοινωνία, τοπική οικονομία των Σερών, πρέπει να συμπαραταχθούν όλοι σε αυτό το εγχείρημα.